ήρθαν κοντά μου δύο μαυροντημένοι, σαν να φορούσαν μάσκες. Εγώ τρόμαξα, με πήραν και παρακολουθήσαμε ένα τούνελ. Κατεβήκαμε κάτι σκάλες και αυτοί μου έλεγαν, τώρα, τώρα θα μείνεις εδώ μαζί μας και θα σου δώσουμε γλυκίσματα. Ξαφνικά μπροστά μου βλέπω έναν μαυροντημένο με κουκούλα και δρεπάνι. Το πρόσωπό του δεν το έβλεπα. Τότε κατάλαβα ότι κάτι κακό συμβαίνει. Τους είπα, θέλω να φύγω. Και αυτοί μου είπαν, όχι, θα μείνεις ακόμα μαζί μας. Προχωρήσαμε και άλλο σε ένα χωράφι μαύρο και καπνισμένο. Γύρω μας υπήρχαν τίποτα, μόνο ένα μεγάλο μαύρο κτίριο. Μέσα είχε πολλές αίθουσες. Με πήγαιναν από τη μία στην άλλη και μου έδειχναν τι είχε μέσα. Μου έλεγαν, δες πως είναι εδώ. Εγώ τους έλεγα ότι ήθελα να φύγω, να φύγω, ότι δεν μου αρέσει εκεί, δεν μου αρέσει. Κυριαρχούσε σκοτάδι, δυσοδεία και τρομερός φόβος. Όλοι εκεί ήταν γυμνοί. Σε ένα άλλο δωμάτιο ήταν όλοι αδύνατοι, σαν σκελετωμένοι και όλοι σιωπηλοί. Πέρασα από περίπου 5 δωμάτια και κανένας δεν μιλούσε. Μόνο αυτοί που περπατούσαν πίσω μου, μου μιλούσαν. Στα δωμάτια οι άνθρωποι καθόντουσαν ήσυχα, χωρίς να κάνουν τίποτα. Οι δύο άνδρες πετούσαν γλυκά, αλλά κανένας δεν σηκωνόταν να τα πάρει. Μου πρότειναν και εμένα να φάω γλυκό, αλλά αρνήθηκα. Πίστευα ότι ήρθε το τέλος, μου είπα. Δεν θέλω να πεθάνω. Όταν βγήκαμε από αυτό το κτίριο, με ρώτησαν, δεν σου άρεσε εδώ σε μας? Όχι, όχι, τους απάντησαν και αμέσως ξύπνησα. Σε μια στιγμή βρέθηκα πίσω και όλα αυτά που έζησα θα μου μείνουν αξέχαστα. Ήμουν σοκαρισμένος. Πίστευα ότι δεν θα γλιτώσω από εκεί. Все, как говорится, нас вот эти держали.